Τηλεφωνικό στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, τον κύριο Παύλο Ιωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Καλό σας μεσημέρι. Ναι, τώρα δεν θα σας ρωτήσουμε για την ιδιότητά σας ως μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι. Ναι, συγγράφεται αυτό το τελικό πόρισμα. Σας θέλουμε όμως για τις εκποιήσεις, κύριε Ιωάννου. Να δούμε τι αλλάζει, να δείξουμε και μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές τι αλλάζει με τις εκποιήσεις που αναστέλλονται βεβαίως για συγκεκριμένες κατηγορίες μέχρι τις 31 Ιουλίου, για κύρια κατοικία μέχρι 500.000 ευρώ και να διαμένουν σε αυτήν τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο αυτοί που την κατέχουν. Επαγγελματική στέγη λιγότερα από 10 εργαζόμενοι με τίσιο κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατομμύρια και αγροτεμάχια μέχρι 250.000 ευρώ, κύριε Ιωάννου. Πολύ σωστά τα είπατε. Η αναστολή των εκποιήσεων, αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι λύση. Είναι μέτρο έκτακτης ανάγκης, μια ad hoc διευθέτηση για κάλυψη συγκεκριμένων προβλημάτων σε πολύ στοχευμένες κατηγορίες, κάτι το οποίο ακριβώς έχει επισυμβεί και έχει ακριβώς διαβάσει πού ακριβώς στοχεύει αυτή η αναστολή των εκποιήσεων. Είπα προηγουμένως ότι δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν παραμείνουν για πολύ καιρό στην κατάσταση της μη εξυπηρέτησής τους, καταλήγουν αναπόφευκτα και νομοτελειακά στις εκποιήσεις. Και δεν είναι δυνατόν ένα τραπεζικό σύστημα να δουλέψει, να υπάρξει, χωρίς να υπάρχει η διαδικασία, η νόμιμη διαδικασία των εκποιήσεων. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, ο νομοθέτης θεώρησε χρήσιμο να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία για να αντιμετωπίσει ένα ad hoc πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας και των δυσκολιών και οικονομικών προβλημάτων τα οποία συνυπάρχουν και δημιουργούνται. Προφανέστατα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επαναληφθεί, δεν είναι κάτι μόνιμο. Γι' αυτό ακριβώς των λόγων με το σημείωμα το οποίο εξέδωσα, ουσιαστικά ήθελα να καλέσω σε εγρήγορση τους συμπολίτες μας δανειολήπτες, οι οποίοι επηρεάζονται, να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο στο βαθμό που είναι δυνατόν, να σπεύσουν σε εξώδικες διευθετήσεις ρύθμισης των υποχρεώσεών τους, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα. Ταυτόχρονα, καλό και τις τράπεζες, όπως θα δείτε και στο σημείωμα, να εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο σωστά και αποτελεσματικά, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της περίοδου στην οποία αναφέρεται η αναστολή, να μην δημιουργηθούν χωρίς λόγον προβλήματα. Ταυτόχρονα οι τράπεζες θα πρέπει να αξιοποιήσουν και οι ίδιες την περίοδο αυτή, να συνεργαστούν κανόπιστα με τους δανειολήπτες, στο βαθμό του δυνατού να έβρουν εξωδικές διευθερίες στο πρόβλημα. Ένας καλός τρόπος, ίσως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι η εφαρμογή του κώδικα διοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας που αφορά τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Είναι ένα πραγματικά πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Σε όσες περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί σωστά και γνωρίζετε ότι έχει εφαρμοστεί πάρα πολλές φορές και μέσα από τις διαδικασίες του Γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, αλλά και αυτόνομα από τις ίδιες τις τράπεζες σε συνεργασία με τους δανειολήπτες, έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, κύριε Ιωάννου, ένα λεπτό για να κάνω καμιά ερώτηση. Απλά σε αυτά που διάβαζα πρόσφατα ότι είχατε παρέμβει για να αποτρέψετε μια εκποίηση. Κύριε Ιωάννου, με ακούτε? Βέβαια, ναι. Επειδή είχα νόμιζα ότι είχε πέσει η γραμμή. Γι' αυτό θέλω να δούμε ξανά και να ενημερώσουμε και τον κόσμο πότε μπορεί να παρέμβει το δικό σας το γραφείο. Έτσι, γιατί να θυμίσουμε ότι η προσπάθεια στη Βουλή δεν ήταν η αναστολή των εκποιήσεων. Ήταν ο άλλος ο νόμος, ο περί δικαστηρίων, θυμάστε, και τελικά το είχαν τροποποιήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό οι βουλευτές για το πώς θα απειλούν τα προβλήματα στο δικαστήριο και άμεσα, κύριε Ιωάννου. Αυτό ακριβώς έλεγα προηγουμένως. Και για να συμπληρώσω, η τρίτη οντότητα που πρέπει ακριβώς να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτήν την περίοδο, ειδικά μετά την αναστολή των δόσεων, των εκποιήσεων, είναι η πολιτεία, η οποία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να φροντίσει αυτήν την περίοδο να ορθοτομήσει κάποιους μηχανισμούς, ικανοποιητικούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων αυτών των συμπολιτών μας με προβλήματα
εκποίηση των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων του. Αντιλαμβάνεστε ότι σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται και η διαδικασία, ελπίζουμε, του σχεδίου Εστία. Ένα μεγάλο αριθμό των πολιτών μα θα μείνει εκτό του σχεδίου και άρα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, μέθοδοι, σχέδια άλλα ή διαδικασίες άλλες που να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίως να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων μικρών επιχειρήσεων, όπως επίσης και γεωργοκτηνοτρόφων. Είναι ένα πρόβλημα ειδικά σε επίπεδο γεωργοκτηνοτρόφων και μικρών επιχειρήσεων, πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο κατά τη γνώμη μου επηρεάζει και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Άρα λοιπόν, ίσως να είναι σκοπίμο, χρήσιμο, ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό αυτή την περίοδο να προβληματιστούν και να σκεφτούν για την διατύπωση λύσεων σε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα μέσω των μηχανισμών της πολιτείας. Ναι. Στο μεταξύ όμως οι πολίτες, οι χρεώστες έχουν εσάς, κύριε Επίτροπε, που είπαμε ότι διάβαζα αυτή την υπόθεση τον Απρίλιο που είχατε παρέμβει. Αντιλαμβάνομαι και εκτός των κατά γράμμα αρμοδιοτήτων σας για αποτροπή εκποίησης, που λόγω της πανδημίας προκύπτει και αυτό το ζήτημα τώρα, κύριε Ιωάννου, και οι τράπεζες... Πολύ, πολύ σωστά και κέρια θέσατε το ζήτημα. Διότι όντως είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μου οι παρεμβάσεις για αναστολή, για κύρωση εκποίησεων και είναι κάτι το οποίο σε λίγο δεν θα είμαι σε θέση να το πράξω. Και όσες φορές το πράξω δεν είναι επίτευγμα του γραφείου μου, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα, οι οποίοι αποδέχονται κάποιες υποδείξεις μου, οι οποίες εδράζονται στην λογική του κώδικα διοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας και αποδέχονται την ακύρωση ή αναστολή των δόσεων προκειμένου να ξεβρεθεί λύση στα πλαίσια εκείνου του κώδικα. Άρα, η δουλειά μου εμένα είναι όχι να ακυρώνω ή να αναστέλλω εκποίησεις, αλλά να τις αποτρέπω με ποιον τρόπο. Πριν φτάσει ο κόμπος του χτένι, δηλαδή πολύ πριν αχθεί η υπόθεση στην εκποιητική διαδικασία, εάν οι ενδιαφερόμενοι έγκαιρα υποβάλλουν, καταθέσουν το πρόβλημα τους στο Επίτροπο, είτε υπό μορφή παραπώνου, είτε υπό μορφή αιτήματος για διορισμό διαμεσολαβητή προς αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, μη εξυπηρέτηση των δανείων τους, ούτως ώστε να αποφευχθεί, προσέξτε, να αποφευχθεί η διαδικασία εκποίησης και όχι να ανατραπεί όταν έχουμε φτάσει στη διαδικασία εκποίησης. Κατανοητό. Κατανοητό. Βεβαίως τώρα, κύριε Ιωάννου, να κλείσουμε γιατί κάνατε αναφορά στο σχέδιο οικία. Έχουμε το σχέδιο Εστία, με συγχωρείτε, έχει εγκριθεί και το σχέδιο οικία. Και κάνατε αναφορά σε αυτό το σχέδιο που τρέχει τώρα το Εστία. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια σε ό,τι αφορά τους συμπολίτες μας, διότι το σχέδιο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης. Εκείνο το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και κάθε ενδιαφερόμενος για το σχέδιο Εστία είναι ότι σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση για ένταξη στο σχέδιο Εστία, ότι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στην υποβολή ένστασης για την απόφαση η οποία λήφθηκε και τους απεστάλλει. Θέλω αυτή τη στιγμή να μου επιτρέψετε, μια και το αναφέρετε, να σας ενημερώσω ότι έχω πάρει πριν λίγη ώρα μια επιστολή απόρριψης αίτησης, η οποία λέει ότι απορρίπτεται η αίτηση του ενδιαφερομένου, διότι το εισόδημα του είναι 20.500 ευρώ αντί 20.000 που προέβλεπε το Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ Τράπεζας και Κυβέρνησης. Εννοείται για 500 δηλαδή, ευρώ τώρα έχει απορριφθεί. Για 500 ευρώ έχει απορριφθεί. Νομίζω, έχω την ταπεινή άποψη, ότι αυτό είναι εντελώς εσφαλμένη και μηχανιστική εφαρμογή του Μνημονίου, διότι πρώτα και κύρια τα 500 ευρώ η διαφορά είναι αμεληταία, είναι περίπου 2,5% ένα το κρατούμενο και δεύτερον είναι κατά μείζον αλόγο βιώσιμος ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή θα ενταχθεί στο σχέδιο Εστία και αν διατηρηθούν αυτά τα εισοδήματα τα αναλογικά στην πορεία θα είναι πιο εύκολο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα αναλάβει μέσα από το σχέδιο Εστία έναντι του κράτους και της τράπεζας για να αποπληρώσει το δάνειο. Και διερωτούμε αν με μια 2,5% απόκληση από το κριτήριο των εισοδηματικών είναι επαρκής λόγος για να απορριφθεί το συγκεκριμένο
Μα και κύριε Ιωάννου, έτσι όπως γίνεται, με την απόρριψη παραπέμπεται αλλού το πρόβλημα, σε ένα άλλο σχέδιο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο καλό τους ενδιαφερόμενους, τα μέρη, να εφαρμόζουν το σχέδιο εστία όχι μηχανιστικά, αλλά λειτουργικά, αντιλαμβανόμενοι ποιος είναι ο απότερος σκοπός. Ο απότερος σκοπός είναι να ενταχθούν βιωσίμως στο σχέδιο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας. Δεν εννοώ να αποκλίνουν 10-20%, αλλά μια μικρή απόκληση, 2,5-5%, έχω την εντύπωση ότι δεν ενοχλεί απολύτως κανένα. Αντίθετα, προωθεί πιο αποτελεσματικά το σχέδιο. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.